Τα κρούσματα συνεχίζονται στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ακίνθου, καθώς θετική στον κορονοϊό βρέθηκε καθηγήτρια του δεύτερου γυμνασίου. Για αυτόν τον λόγο, σε υποχρεωτική καραντίνα μπήκαν 3 τμήματα του σχολείου, με τους μαθητές να συνεχίζουν με τηλεκπαίδευση για 14 ημέρες. Με πήρε συνάδελφος να μου πει ότι βρέθηκε θετική. Αμέσως πήρα εγώ τον διευθυντή του σχολείου. Στη συνέχεια επικοινώνησε μαζί μου το νοσοκομείο και ζήτησε από τον διευθυντή του σχολείου να προχωρήσει στην ηχνηλάτηση και στην αποστολή της αναφοράς του. Ήδη στο δεύτερο γυμνάσιο, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος σε μαθητή, είχε κλείσει άλλο ένα τμήμα πριν λίγες ημέρες, ενώ εκτός των μαθητών, 6 καθηγητές είχαν μπει σε καραντίνα. Είναι πρώτη φορά που έχουμε κρούσμα εκπαιδευτικού και πρώτη φορά που έχουμε στο ίδιο σχολείο και στη Ζάκυνθο, έτσι, κρούσμα μαθητή και εκπαιδευτικού μέσα σε λίγες μέρες. Έχουμε και εκπαιδευτικούς πλέον. Και είναι φυσιολογικό από τη στιγμή που ένας εκπαιδευτικός είναι σε μια τάξη με πάνω από 20 μαθητές, καταλαβαίνετε ότι και αυτοί θα έρθουν, θα κολλήσουν τον ιό. Τη διενέργεια συνεχών ελέγχων σε εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές ζητούν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων προκειμένου να ελεγχθεί πιθανή διασπορά του κορονοϊού. Και κάποια στιγμή και στους μαθητές, εάν βέβαια υπάρχει συγκατάθεση των γονέων, όπως υπάρχουν σε άλλες περιοχές, από ό,τι διάβασα. Στην Κέρκυρα υπάρχει αυτό το μέτρο, όπως και στη Λευκάδα. Γιατί όχι και στη Ζάκυνθο. Η ανησυχία εξακολουθεί να είναι μεγάλη σε γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς λόγω των κρουσμάτων σε σχολεία, ενώ τονίζεται ότι πρέπει να συνεχιστούν και να αυξηθούν αν γίνεται τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.